Γεια σας φίλοι μου, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στο Hof Bergman. Προχωράμε σιγά σιγά. Στα προηγούμενα επεισόδια είδαμε το αγρόκτημα, είδαμε τα τρακτέρ που έχουμε, τα οχήματα, τα μηχανήματα. Κάναμε όλες τις αγορές που χρειαζόμασταν από υλικά, δηλαδή αγόρασα ζωοτροφές, αγόρασα λιπάσματα, λάιμ και σπόρους για να ξεκινήσουμε τις πρώτες μας δουλειές, και επίσης αγοράσαμε και τα ζώα που θα έχουμε στο αγρόκτημα, δηλαδή γουρούνια, πρόβατα, κατσίκες και αγγελάδες. Περιμένω ένα ακόμα φορτίο με αγγελάδες, θα πάω αργότερα το απόγευμα να τσεκάρω τα ζώα. Και στην ουσία είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τις πρώτες δουλειές στα χωράφια. Ξεκίνησα λοιπόν την πρώτη κοπή για σανό. Ο σανός θα είναι τουλάχιστον στην αρχή, τον πρώτο χρόνο, θα είναι η κύρια και βασική τροφή για τις αγγελάδες και για τις κατσίκες. Θα κάνω λογικά 1-2 κοψίματα ακόμα μέχρι να περάσει το καλοκαίρι, και το δεύτερο κόψιμο λογικά θα είναι για σανό, και στο τρίτο κόψιμο μάλλον θα το κάνω ενσύρωμα. Θα δούμε πως θα πάει. Για το ενσύρωμα έχω το μπάνκερ που θα μπορώ να το κάνω εκεί, δεν θα κάνω δέματα. Τα δέματα χρειάζονται κάποια έξτρα εργαλεία, χρειάζεται βασικά πρέσα, πρωτοδεματική μηχανή, κάτι που δεν έχω για την ώρα. Εξάλλου έχω ένα μεγάλο αποθηκευτικό χώρο για σανό και για άχυρο, οπότε θεωρώ περιττό να κάνω και δέματα, και δεν είμαστε και για περιττά έξοδα. Όπως βλέπετε, ο λογαριασμός έχει πέσει αρκετά, τα χρήματα που έχω αυτή τη στιγμή είναι 24.000. Αν δεν χρειαστεί, αν δεν έχω μεγάλη ανάγκη, δεν θέλω να πάρω δάνειο. Οπότε θα πρέπει να κάνω όσο η οικονομία μπορώ, και μάλλον δεν θα δώσω ολικό συντηρέσιο στις αγγελάδες την πρώτη χρονιά. Θα τις αφήσω καταρχάς όλο το καλοκαίρι στο λιβάδι, να περάσουν εκεί τις ζεστές ημέρες, να κάνει και ο τάβρος τη δουλειά του, να δούμε τελικά πόσα μικρά θα έχουμε, και όταν θα γυρίσουν πίσω στο αγρόκτημα, στον κλειστό το στάβλο, για να ξεχειμονιάσουν, μπορεί να τους δίνω και λίγο ενσύρωμα μαζί με το σανό, αλλά δεν θέλω ακόμα να πάρω μηχάνημα για να φτιάχνω ολικό συντηρέσιο, TMR. Τώρα βέβαια, αν βρεθεί κάποια ευκαιρία σε έκπτωση ή βρω κάποιο καλό μίκτη, μπορεί να το αγοράσω, να το έχω, να κάνω τη δουλειά μου, αλλά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται συνέχεια. Βασικά έχω άλλες προτεραιότητες, οπότε το TMR, το ολικό συντηρέσιο, δεν είναι σε προτεραιότητα, τουλάχιστον για την αρχή. Ξέρω ότι ίσως να χάσω λίγο σε παραγωγή γάλακτος, γιατί ειδικά οι αγγελάδες που κάνουν γάλα με το ολικό συντηρέσιο, με το TMR, δίνουν περισσότερη ποσότητα, αλλά δεν πειράζει, δεν θα άλλασε και ο κόσμος να φάνε στην αρχή τουλάχιστον μόνο σανό και ενσύρωμα, και στη συνέχεια θα δούμε. Οι κατσίκες δεν έχουν πρόβλημα, η κύρια τροφή τους είναι ο σανός, οι κατσίκες και τα πρόβατα. Ακόμα
Προσπαθώ να βγάλω άκρη, να δω τι θα φυτέψω. Έχω ένα χωράφι αρρώσιμο και έχω ακόμα ένα λιβάδι που θα πάω αργότερα να κόψω και εκεί το χόρτο, να κάνουμε και εκεί την πρώτη κοπή. Όπως είπα, όλο αυτό θα γίνει σαν ως, θα πρέπει να το ανακατέψω δηλαδή. Θα πρέπει να πάρω και ένα μηχάνημα, ένα χορτοσυλλέκτη για να το δανειάσω, έτσι ώστε να το μαζέψω πιο εύκολα μετά με το βαγόνι. Αν δεν βρω να αγοράσω κάτι φθηνό που να με βολεύει, θα νοικιάσω ένα μηχάνημα για 1-2 μέρες για να κάνω τη δουλειά μου. Μισό λεπτάκι τώρα να πάω 2 λεπτά να πάρω το άλλο το τραχτέρ, το Dutch, με το ανακατευτήρι για να πάω να ανακατέψω το κομμένο το χόρτο για να γίνει πιο εύκολα η δουλειά, να ξεραθεί πιο γρήγορα. Και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Τι έλεγα, ναι, ότι έχω ακόμα ένα αρρώσιμο χωράφι, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο αλλά δεν είναι και μικρό. Είναι το χωράφι που είναι εδώ δίπλα δεξιά μας, το έχετε δει με τα ξεραμένα σιτάρια. Εκεί σίγουρα θα χρειαστεί μεγαλύτερη προετοιμασία. Δεν ξέρω ακόμα τι θα βάλω εκεί, ίσως να το χωρίσω στη μέση, να βάλω στο μισό σοργός που είναι μια πάρα πολύ καλή τροφή για τα γουρούνια, γιατί πρέπει να σκεφτώ και τα γουρούνια. Η αγορά έτοιμης τροφής είναι λίγο δύσκολο κομμάτι γιατί θα μου κοστίσει περισσότερα χρήματα, οπότε σκέφτομαι να βάλω λίγο το μισό χωράφι σοργό και στο άλλο μισό να βάλω σόγια, ελαιοκάμβρη, κανόλα, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Και ακόμα θέλω να σκεφτώ λίγο, να συζητήσω με τον γεωπόνο και να δω αν με συμφέρει να ξεκινήσω από φέτος την έξυπνη γεωργία, το precision farming. Όλοι μου λένε ότι θα έχω οικονομία, θα έχω μεγαλύτερη σοδειά και θα έχω και κάποιο bonus έξτρα αν πουλήσω προϊόντα, θα πάρω κάποια έξτρα χρήματα, αλλά το σκέφτομαι και αυτό γιατί και εκεί θα χρειαστώ κάποια μηχανήματα, θα δούμε πώς θα πάει. Για την ώρα το νου μας το έχουμε εδώ στη δουλειά να ανακατέψω τώρα και εδώ το χόρτο και στη συνέχεια να πάμε και τα 2 τρακτέρ στο επόμενο λιβάδι, στο άλλο λιβάδι που έχω, αλλά είναι στην άλλη άκρη, από την άλλη πλευρά του δρόμου. Να πάω εκεί να συνεχίσω και εκεί την ίδια δουλειά, έτσι ώστε το ο σανός να είναι έτοιμο σε 1-2 μέρες, θα τον μαζέψω και να προχωρήσουμε με τις επόμενες δουλειές. Εδώ πάντως τελειώσαμε, το πρώτο χωράφι είναι έτοιμο, το χόρτο κόπηκε, ανακατεύτηκε, από ό,τι δείχνει έχει ήδη ξεραθεί με ένα πέρασμα, αλλά θα το αφήσω λίγο ακόμα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε για το επόμενο, θα χρειαστώ εδώ βοήθεια για να πάμε και τα 2 τραχτέρ ταυτόχρονα, να μην κάνουμε τριτές βόλτες. Έτοιμοι είμαστε, ξεκινάμε. Το άλλο το χωράφι είναι περίπου το ίδιο μέγεθος,
αλλά είναι από την απέναντι πλευρά του δρόμου. Το χωράφι που βλέπετε εδώ ακριβώς δεξιά μας είναι ενός γείτονα, έχει βάλει βρώμη και συζητάω μαζί του μήπως το νοικιάσω, να το πάρω και να έχω και τη βρώμη, να το εκμεταλλευτώ. Δεν τα έχουμε βρει ακόμα στα χρήματα, αλλά το συζητάμε. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί εδώ ο δρόμος είναι λίγο περίεργος. Εγώ θα στρίψω πάλι αριστερά και είμαστε στο σημείο μας, το χωράφι που το λιβάδι μάλλον που είναι δικό μου είναι εδώ στη δεξιά πλευρά, αυτό που βλέπετε με τα αγριόχορτα. Ξέρω, δεν είναι και η καλύτερη ποιότητα χορταριού, αλλά αυτό έχω και αυτό θα χρησιμοποιήσω. Σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα, είμαι στη σκέψη να οργώσω και τα δύο αυτά χωράφια, αφού μαζέψω το σανό, να τα οργώσω και να τα σπείρω με γρασίδι. Ίσως να μου πάρει λίγο παραπάνω, ίσως να χάσω, να μην προλάβω να κάνω τρία κοψίματα, να κάνω μόνο δύο μέχρι να ξαναμεγαλώσει το χόρτο, αλλά θα μπορώ να του ρίχνω λείπασμα, θα μπορώ να το βοηθήσω έτσι λίγο παραπάνω και θα έχω σίγουρα καλύτερη ποιότητα χόρτου, που συνεπάγεται καλύτερη ποιότητα και στο σανό και στο ενσύρωμα, και θα έχω και σίγουρα μεγαλύτερη ποσότητα. Απλά αν το αφήσω έτσι θα φυτρώνει μόνο του, θα έχει πάλι πολλά αγριόχορτα, πολλά ζυζάνια μέσα. Είναι μία σκέψη και ίσως να κάνω και αυτή τη δουλειά. Θα μου φύγουν πολύ λίγοι σπόροι από ό,τι έχω υπολογίσει. Τα περισσότερα έξοδα θα είναι στα καύσιμα και στις ώρες που θα χρειαστεί να οργώσω το χωράφι. Σίγουρα θα πρέπει να του ρίξω lime, να κάνω τη σπορά. Είναι δύο τα χωράφια που πρέπει να κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά θα το δείτε και εσείς αργότερα, το έχω ήδη καταλάβει εγώ, δεν είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Δεν θα βγει πολύ καλή ποιότητα το σανό και δεν θα έχω και μεγάλη ποσότητα, έτσι. Γιατί είναι ένα παρατημένο χωράφι με περισσότερα αγριόχορτα παρά χόρτο κανονικό. Το βλέπετε κι εσείς άλλωστε. Και είναι μια σκέψη να δουλέψουμε και εδώ και σε αυτό και στο άλλο χωράφι, να τα κάνω και τα δύο να τα εκμεταλλευτώ καλύτερα όσο πάει δηλαδή. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τη δουλειά μου εδώ, το κόψιμο, και στη συνέχεια θα μπει και το δεύτερο τρακτέρ στο χωράφι να ανακατέψει το επόμενο χόρτο, για να, όπως είπαμε, να το βοηθήσει να ξεραθεί πιο γρήγορα. Εμείς θα τα πούμε στο τέλος της δουλειάς. Τελειώσαμε, έτοιμα τα χωράφια. Το μόνο που μένει τώρα είναι να το αφήσω σήμερα και το βράδυ. Ούτως ή άλλως δεν προβλέπονται βροχές. Αύριο θα είναι τελείως έτοιμο, θα έχει στεγνώσει όσο χρειάζεται και θα έρθω να το μαζέψω. Φυσικά, όπως είπα, θα χρειαστώ ένα ακόμα εργαλείο, ένα χορτοσυλλέκτη. Κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί, δεν βρίσκω κάποιο φτηνό που να με βολεύει και μάλλον θα νοικιάσω κάποιο, αλλά θα περιμένω
και την αυριανή μέρα μήπως σκάσει κάποια ευκαιρία. Τα μηχανήματα αυτά δεν θα τα ξαναχρειαστώ για την ώρα, οπότε θα τους ρίξω ένα καλό κλεισιματάκι, καιρός είναι. Και στη συνέχεια θα έχω μία δουλειά να κάνω πριν πέσει νύχτα. Να τελειώσει και αυτός ο μήνας, να προχωρήσουμε. Πρέπει να πάω στο Μεγάλο Λιβάδι να δω αν ήρθε και το δεύτερο, το τελευταίο φορτίο που περιμένω με τις αγγελάδες και θα πρέπει να φροντίσω και όλα τα ζώα, να δω τι νερό χρειάζονται, τι τρόφιμα χρειάζονται. Αλλά για την ώρα θα ρίξω ένα πλησιματάκι εδώ στα μηχανήματα και στα τραχτέρ. Ευκαιρία είναι. Ό,τι δουλειές είναι να γίνουν θα τις δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Για την ώρα τελειώσαμε. Οπότε, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Εγγραφείτε στο κανάλι, πατήστε και το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα έρθουν. Να σας πω ότι είμαι ο Mr. Patrick, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας!